Πάμε να μεταβερθούμε στην Κωνσταντινούπολη, να βρούμε τον Μανώλη Κωστή, τον συνάδελφό μας, να τον καλημερίσουμε. Μουντάδα βλέπω και εκεί, Μανώλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μουντάδα και πολύ κρύο. Μάρτης Γδάρτης, τελικά, γιατί φτάνουμε στα τέλη Μαρτίου και έχουμε κάνει πολύ κρύο εδώ. Και εδώ τα ίδια. Βροχές και κρύο. Σοβαρά, ε. Βέβαια. Κατάλαβα. Και ξέρεις, είναι όλο το περιβάλλον έτσι όπως είναι καταθλιπτικό. Έρχεται και αυτός ο καιρός καπάκι από πάνω, δεν θες τίποτα άλλο. Κοίτα τώρα, δηλαδή, εγώ είμαι εδώ στο Τζιχανγκύρι, όπως το λέμε εμείς Ρωμή, στο Τζιχανγκύρι, κοίτα ένα δρόμο τώρα. Mm-hmm. Εκεί είναι η στάση των ταξί, έχει πάρα πολλά ταξί, δεν κυκλοφορεί τίποτα. Κάθε και δεν τίποτα. Μόνο εγώ που βγήκα να πάρω εφημερίδες και να μιλήσω στον κύριο οικονόμου το πρωί. Εντάξει, mm-hmm. να κάνουμε. Λόγω δουλειάς. Αλλιώς και εσύ μέσα θα ήσουν. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Τώρα λοιπόν, βλέπω Μανώλη κάθε μέρα μαύρα μαντάτα από την Τουρκία, ανεβαίνουν κατά 10-15 νεκροί, κατά χίλιους τόσους τα κρούσματα. Τα πράγματα τρέχουν πολύ γρήγορα. Ναι, θα το δείξουμε και να δώσουμε πρώτα απ' όλα όσους ξύπνησαν τα δεδομένα, τα καινούργια δεδομένα. Στο σύνολο στην Τουρκία είναι πια 75 νεκροί και 3.629 κρούσματα. Στο τελευταίο 24ωρο, 16 νεκροί και 1.196 κρούσματα. Το ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Υπουργός Υγείας. Όμως, έχουμε και ένα γράφημα που είδαμε χθες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως. Για να καταλάβουν. Το βλέπουμε ήδη. Τώρα έχουν περάσει οι πρώτες μέρες του κορονοϊού. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το κόκκινο είναι η Τουρκία. Mm-hmm. Σε σχέση με το Ιράν και την Ιταλία, πια η Τουρκία για τις πρώτες ημέρες του κορονοϊού ανεβαίνει έχει πιο έντονα. Την Ιταλία και την Ιταλία. Φοβερό, γιατί φοβερό. Ένα μήνα πριν είχε ξεκινήσει, είχε εντοπίσει το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία. Τώρα στην Τουρκία, επειδή σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα mm-hmm. ανακοινώθηκε στις 11 Μαρτίου το πρώτο κρούσμα, τρέχει με γρηγορότερους ρυθμούς σε αριθμό κρούσματων. Ας ευχηθούμε ότι σε αριθμό θυμάτων δεν θα φτάσουμε σε επίπεδα Ιταλίας ή mm-hmm. του Ιράν. Να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Μακάρι. Ευχόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, τι προετοιμασίες γίνονται. Που μας προκάλεσε επίσης και ένα δεδομένο ήθελα να πω απλά. Ναι, ναι. Η εφημερίδα Birgün εδώ αναφέρει πως λένε ότι δεν πρέπει να κυκλοφορεί ο κόσμος, αλλά 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε όλη την Τουρκία εξακολουθούν να πηγαίνουν στις εργασίες τους επειδή δεν υπάρχει η ολική απαγόρευση, αναφέρει η Τουρκική εφημερίδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, επειδή είπαμε για τους νεκρούς και για τα κρούσματα, δυστυχώς αυτό που με σόκαρε προσωπικά και πραγματικά εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα σοβαρεύουν είναι ότι φτιάχνουν ειδικά νεκροταφεία εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Ένα νεκροταφείο στην Ευρωπαϊκή Οχθή και το άλλο, βλέπετε και σχετικές εικόνες ενδεχομένως, και το άλλο. Και το άλλο στην Ασιατική Οχθή, στην πόλη των 18 εκατομμυρίων κατοίκων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, σχεδόν δύο φορές η Ελλάδα, η Κωνσταντινούπολη, και βεβαίως έχει προκληθεί ο πανικός. Mm-hmm. Αντιδρούν οι κάτοικοι και στην περιοχή Μπέικος. Είναι πολύ μακάβριο τώρα το θέαμα να το βλέπει κανείς. Ότι προετοιμάζονται δύο νεκροταφεία. Εκεί θα θάβονται όσοι πεθαίνουν λόγω του κορονοϊού. Δεν θα τους θάβουν στα νεκροταφεία, στις οικογενειακούς στάφους, αλλά σε ειδικά νεκροταφεία. Mm-hmm. Διαβεβαιώνουν τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά οι κάτοικοι λένε, επειδή είναι κοντά στους αυτούς χώρους όπου ετοιμάζονται αυτά τα νεκροταφεία, λένε συγγνώμη, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν τους θάβετε στα νεκροταφεία mm-hmm. τα κανονικά και δημιουργείται νέα νεκροταφεία κορονοϊού. Κανένας δεν τους δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση, αλλά η εικόνα αυτή πραγματικά σόκαρε έχει πάρα πολλούς τον κόσμο. Δεκάδες χιλιάδες. Ναι, μήπως ξέρουν κάτι παραπάνω. Δύσκολη εικόνα, αρχές, πολύ δύσκολη. Κάτι πολύ που δύσκολη. Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια, προφανώς, μέχρι σήμερα. Και μεγάλη χώρη. Αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι μεγάλη η χώρη. Δηλαδή mm-hmm. μέχρι τώρα έχουμε 75 νεκρούς, αλλά η χώρη. Φοβάται, λες, ο κόσμος Μανώλη, ότι δεν δίνονται στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία, λες. Πιθανόν. Υπάρχουν πολλές φήμες εδώ και ο κόσμος συζητά και λέει «Α, μήπως δεν μας δίνει την αλήθεια, ναι. μήπως δεν είναι τα δεδομένα αυτά, μήπως έρχονται χειρότερες μέρες». Mm-hmm. Δεν το ξέρουμε. Μέτρα δηλαδή, βλέπεις, εμείς κάποιες υποψίες, πιο αυστηρά αλλά μέτρα ή έχουμε μείνει στο 65+ που δεν λέει τίποτα. Έχουμε μείνει στο 65+, έχουν κλείσει τα μπαρμπέρικα, τα χαμάμ, έχουν κλείσει τα εστιατόρια, δεν κάνουν delivery, όμως τα εμπορικά κέντρα παραμένουν ανοιχτά όσα θέλουν να παραμείνουν. Μεγάλα καταστήματα όπως μεγάλες αλυσίδες, καφέ που υπάρχουν και στην Ελλάδα mm-hmm. ή οτιδήποτε άλλο κλείνουν. Και ο θελός, γιατί δεν υπάρχει κοινωνία, όμως υπάρχουν πολλά καταστήματα ακόμα ανοιχτά και βεβαίως οι εργαζόμενοι, ακόμα και οι οικοδομές, συνεχίζονται. Αυτό λέει και η εφημερίδα Birgün, 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Mm-hmm. Αυτοί κυκλοφορούν, επιστρέφουν σπίτια τους και συναντούν τους συγγενείς τους που είναι άνω των 60-65. Βέβαια. Λοιπόν, οπότε δεν λέει τίποτα, μάλιστα. Μια εικόνα που έχει συγκινήσει την Τουρκία και έχει
δημιουργήθηκε, δυστυχώς έχει συγκλονίσει, είναι ο θάνατος της 33χρονης Ντιλέκο, όπως σας αναφέραμε. Αλλά χθες δημοσιεύτηκαν και εικόνες της Ντιλέκ. Μέσα από το νοσοκομείο, μία μέρα πριν. Μία μέρα πριν πεθάνει. Τα έχει ανεβάσει η ίδια. Στο νοσοκομείο, που στέλνει συγγενής της, συγγενικό της πρόσωπο. Και πραγματικά στέλνει ένα μήνυμα στη μητέρα της. Έλεγε: θα έρθω σύντομα. Μου λείψατε. Μαμά μου έλειψες. Κανείς βεβαίως δεν περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα ήταν ένα ακόμα από τα θύματα του κορονοϊού στην Τουρκία. Νομίζω έχουμε και τη σχετική της δήλωση λίγο πριν πεθάνει. Είναι φοβερή ιστορία και νομίζω κατανοητό το γιατί έχει σοκάρει τους Τούρκους αυτή η εικόνα. Μόλις 33 ετών εργαζόμενη σε ιδιωτικό νοσοκομείο και βεβαίως αυτή είναι η κατάληξη. Από την άλλη όμως, για να καταλάβει τις επιδηλώσεις για τα μέτρα στην Τουρκία, σαφώς εγκλαμβάνουν και στους πολύ σοβαρά μέτρα, αλλά υπάρχουν και αυτά τα μέτρα στο Δήμο Όρντου, στην Μαύρη Θάλασσα. Έχει δημιουργήσει ο Δήμαρχος εκεί, φαϊνή ιδέα, μια ειδική καμπίνα, όπου ο κόσμος που κυκλοφορεί να περνάει μέσα από αυτήν την καμπίνα και να γίνεται η απολύμανσή του. Δείτε την σχετική εικόνα. Ψεκάζονται δηλαδή. Κάποιοι με τα ποδήλατα σου περνούν. Ψεκάζονται. Ναι. Εντάξει, μας ψεκάζουν που λέμε. Ναι. Και εκεί. Γίνεται κατά κύριο λεξί. Αποφάσισαν να ψεκάζονται. Εντάξει. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του ψεκασμού με τα φάρμακα που ψεκάζονται μέσα από αυτήν την καμπίνα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι, αλλά μέσα στο ο μόνος εχθρός είναι ο κορονοϊός. Προφανώς. Αν πάθει κανένα καρκίνο από αυτά τα φάρμακα, αργότερα βλέπουμε. Θα δούμε. Το θέμα είναι τώρα τι θα φανεί αργά αυτό. Ναι. Σωστά.